Μεγάλη καταστροφή σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την περιφέρεια. Ο δυνατός αέρας των προηγούμενων ημερών ράβησε τις ελιές στη Βιάνο, με τους ηλιοπαραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση. Φέτος βγάνω 13-14 τόνους λάδι και δεν θα πιάσω 7. Η μισή παραγωγή είναι τελειωμένη. 70% ζημιά. Χαθήκαν οι κόποι μας. Δεν ζήσουν τα παιδιά μας. Τώρα τι θα κάνουν αυτοί. Εμείς πληρώνουμε κάθε χρόνο ελγά. Δεν απολαμβάνουμε τίποτα. Σε ένα λιόφιτο μόνο μου έχει ρίξει 100 τσουβάλια κάτω. 100 τσουβάλια. 100 τσουβάλια. Τόσο πολύ. Ήρθε και ο πόνος, τα είδε, έκανε μια προεκτίμηση και είδε τη ζημιά. Μου λέει ναι, όντως υπάρχει ζημιά μεγάλη. Έως και το 70% αγγίζουν ζημιάς στην ευρύτερη περιοχή της Εμπάρου. Το πρόβλημα ήταν ο αέρας που δημιούργησε τις προηγούμενες μέρες. Ο αέρας αυτός έχει ρίξει τις περισσότερες ελιές, σας λέω κατά τα 70% σε πολλές περιοχές, μπορεί και παραπάνω, και η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Πέσαν οι ελιές κάτω. Ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την ελιά. Και όσες ελιές είχαν μείνει πάνω που ήταν και καλής ποιότητος, από εκεί περίμενε και ο παραγός να απαλύνει λίγο τον πόνο του από την ιστορία τη φετινή και την περισσινή. Πρέπει να αναφέρουμε ότι και πέρυσι η περιοχή μας εδώ πέρα είχε πληγεί από τη συνοκαρπία και η παραγωγή ήταν στο 10 με 20% της κανονικής παραγωγής. Φέτος όλα τα κακά ήρθανε. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών έδωσαν το τελειωτικό χτύπημα στις ελιές, με κλιμάκια του ΕΛΓΑ να πραγματοποιούν αυτοψία στην περιοχή και με τους πληγέντες αγρότες να καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές στο Δήμο Βιάνου μέχρι τις 21 του μηνός. Εγώ έχω και 100% και 50% και 75% και 25%. Κυμαίνεται έτσι. Ποιες περιοχές εδώ στην Έμπαρο, στη Μάρθα και στην Έμπαρο. Ο φετινός χειμώνας στη Βιάνο προβλέπεται δύσκολος, αφού το κακό είναι διπλό, καθώς από τη μια αγρότες αντικρίζουν τις ζημιές και από την άλλη όσοι πρόλαβαν να ραβδίσουν τις ελιές αδυνατούν να πουλήσουν το λάδι τους. Δεν πουλιέται, ο κόσμος διαμαρτύρεται, θέλει να πληρώσει τα εργάτε, δεν έχει να πληρώσει, ενώ υπάρχει καλή ποιότητα, δεν έχει συζήτηση, δεν ξέρω πού υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Η πολιτεία πρέπει κάτι να δείξει το ενδιαφέρον. Και στον αγροτικό συνεταιρισμό Εμπάρου, 350 τόνοι ποιοτικού λαδιού παραμένουν απόλυτοι. Υπάρχει πραγματικά θέμα επιβίωσης. Εδώ στην περιοχή, σας λέω, βγάζουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα λάδι. Το αποτέλεσμα είναι ότι το λάδι δεν πουλιέται τώρα. Εμείς στις αποθήκες μας τώρα έχουμε γύρω στις 350 τόνους λάδι, περίπου 3 γραμμές. Με αποτέλεσμα ούτε και αυτό μπορούμε να το πουλήσουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να κάτσει το Υπουργείο κάτω να τα δει όλα αυτά, οι τοπικοί βουλευτές να τα δούμε, να βοηθήσει εδώ τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς γενικά σε όλη την Ελλάδα. Να δούμε πώς μπορούμε να επιβιώσουμε. Υπάρχει, ξαναλέω, θέμα επιβίωσης.